κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον του κόμματος. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ηγεσία του είναι για το ΠΑΣΟΚ, η μάχη των ευρωεκλογών του Ιουνίου, που τίθεται ως χρονικό ορόσημο που θα σημάνει τη μεγάλη επιστροφή ή όχι στη θέση του ισχυρού πόλου απέναντι στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το πόσο εφικτό είναι αυτό θα φανεί μόνο στο αποτέλεσμα, χωρίς πάντως να παραγνωρίζεται πως δεν φτάνει μόνο να καταγραφεί ως δεύτερο κόμμα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πρέπει να έχει και ένα ισχυρό ποσοστό. Η πολιτική συγκυρία μπορεί να φαντάζει ευνοϊκή για την άνοδο του ΠΑΣΟΚ και των ποσοστών του, πλην όμως τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που θα ήθελε και θα περίμενε η ηγεσία του κόμματος. Δίνοντας μία μάχη με το ΣΥΡΙΖΑ για τη δεύτερη θέση, πολύ πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, το να παραμείνει το κόμμα στα επίπεδα του 12 ή του 14% σίγουρα δεν θα συνιστά επιτυχία. Και αυτό δείχνουν πως το αντιλαμβάνονται τα στελέχη του κόμματος. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούνται και οι εκδηλώσεις στις κατατόπους, νομαρχιακές επιτροπές, παρουσία κορυφαίων στελεχών, όπως η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της νομαρχιακής Ιωαννίνων, που έγινε την Πέμπτη σε κεντρικό κατάστημα, παρουσία του Ανδρέα Σπυρόπουλου, γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Ο κύριος Σπυρόπουλος στάθηκε στο θετικό μήνυμα, όπως είπε, των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων για το ΠΑΣΟΚ, που αποτελούν προάγγελο αντίστοιχων αποτελεσμάτων και στις ευρωεκλογές. Κέρδισε τα μεγάλα στοιχήματα των δύο εκλογών που προηγήθηκαν. Κέρδισε τα μεγάλα στοιχήματα της μεγάλης ανόδου ενός πολύ μεγάλου διψήφιου ποσοστού στις διπλές εθνικές εκλογές, όταν μας έγινε ένας λυσαλαίος πόλεμος από τα δύο συστήματα εξουσίας και από τον ιδιακό κατεστημένο, που δεν ήθελε το ΠΑΣΟΚ ενισχυμένο και πρωταγωνιστή των πολιτικών εξελίξεων. Και το ΠΑΣΟΚ τα κατάφερε. Και επιβεβαιώσαμε ότι με τη στρατηγική μας, την ενότητα, την ανανέωση του πολιτικού δυναμικού, αλλά και ένα σύγχρονο πρόγραμμα με προτάσεις οι οποίες δεν έχουν ακουστεί ξανά στην ελληνική κοινωνία, μπορέσαμε να πετύχουμε σημαντικές νίκες και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, πετυχαίνοντας την πρώτη σημαντική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μέρα με την ημέρα κερδίζει και επιβεβαιώνεται στην κοινωνία. Και ο στόχος και οι προκλήσεις μας αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερες. Γιατί, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική και μεγάλη ευκαιρία. Το ΠΑΣΟΚ να γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, να είναι η δεύτερη δύναμη στις ευρωπαϊκές εκλογές με πολύ ενισχυμένο ποσοστό, έτσι ώστε να κοιτάξουμε στα μάτια και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές. Γιατί ο τόπος έχει ανάγκη από μία φωνή λογικής, από μία φωνή η οποία κοιτάει στους πολίτες στα μάτια και προσπαθεί να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα καθημερινά τους. Στα ζητήματα της ακρίβειας, που η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα έτσι ώστε να περιορίσει τις τιμές και την τεράστια αύξηση που συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην αγορά εδώ και σχεδόν 3 χρόνια. Όπως δεν υπάρχουν και μέτρα που θα βοηθήσουν τα εισοδήματα των πολιτών. Δεν ασχολείται με τα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους και της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δεν ασχολείται με ζητήματα του κοινωνικού κράτους, όπως τα ζητήματα της παιδείας και της υγείας. Για να πείσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση μπροστά στα αδιέξοδα, στην αλαζονία και στην υποτίμηση που βλέπουμε καθημερινά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία. Προηγήθηκαν σύντομοι χαιρετισμοί από τον βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννη Τσίμαρη, και τον γραμματέα της νομαρχιακής Ιωαννίνων, Βασίλη Γαρδίκο, αντίστοιχα. Έχουμε χρέος μας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για να το πει όλοι μαζί, παντού, στις γειτονιές, στα καφενεία, να διαδώσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι κυβερνητικό. Έχουμε μια εναλλακτική κυβερνητική που πρέπει να κοινωνήσουμε σε όλο τον κόσμο. Έτσι ώστε να ανατρέψουμε τις πολιτικές αυτές. Να ανατρέψουμε τις πολιτικές με στόχο τις ευρωεκλογές, ώστε να δείξουμε την κυβερνητική μας δυναμική. Σας στέλνουμε όλους δίπλα σας για τον καθημερινό αγώνα. Εγώ σας ευχαριστώ όλους εδώ για τη στήριξη που εφέρατε στο κόμμα στις διάφορες διαδικασίες που προήλθαν τον προηγούμενο χρόνο και πραγματικά είχαμε μια τέτοια μεγαλειώδη πορεία σε όσες εκλογικές μάχες είχαν δώσει. Στα Γιάννενα
Κατακτήσαμε την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μετά από 12 χρόνια και εκλέξαμε βουλευτή, αυξάνοντας τα ποσοστά μας κατά 50%. Η περιφερειακή μας παράταξη ανέβασε τα ποσοστά για την κατάταξή της. Βεβαίως θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα. Και αυτό είναι κάτι που όλους μας πρέπει να μας προβληματίσει. Εκτινάξαμε τα ποσοστά μας στις εκλογές του ΙΟΤΕ. Η παράταξη που στηρίξαμε στο Οικονομικό Επιμελητήριο έκανε μια συντριπτική νίκη.